Ρομποτική χειρουργική, η οποία είναι όχι πια το μέλλον, αλλά το παρόν. Και από την άλλη, κύριε Κωνσταντινίδη, και καλησπέρα, καλησπέρα. φτάνει να βλέπεις να πεθαίνουν άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο που ακούμε ή τουλάχιστον να, να γίνεται έρευνα για το ότι θα πεθάνουν. Καλησπέρα, καλώ ορίσατε. Καλησπέρα, ας. ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου να είμαι μαζί σα, κύριε Μαγκελάτο. Να πω τώρα ότι ε, είναι και δική μου τιμή. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ο κύριο Κωνσταντινίδη είναι ένα γιατρό που γνώριζε αρκετά καλά και εκτιμώ βαθύτατα. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν μιλάμε. Ο κ. Κωνσταντινίδη είναι ένα από του πρωτοπόρου τη της ρομποτική χειρουργική στην Ελλάδα. Όταν επέστρεψε από τι ΗΠΑ, έτυχε και να το νιώσω και να το εκμεταλλευτώ, για να το πω έτσι. <laughs> <laughs> και μένω σε αυτά. Το αποτέλεσμα έχει σημασία. ναι. <laughs> 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 Η ιστορία τα κάνει. <laughs> <laughs> λοιπόν, ε, είμαστε εδώ να συζητήσουμε τα δεδομένα τη ρομποτική ιατρική γιατί αυτή η περίοδος δεν έχει ανθρώπους να πεθαίνουν στα γεροκομεία, έχει ανθρώπους να γίνονται καλά με πολύ μοντέρνους τρόπους. Έχετε μια πάθηση η οποία νομίζω ότι είναι πολύ συχνή και που θεραπεύεται πολύ εύκολα. Μιλάω για την ισοφαγική παλινδρόμηση, έτσι. Ακριβώς. Εξηγήστε μας. Καταρχά, οι εξελίξει τη τεχνολογία είναι τόσο γρήγορε και τόσο σημαντικέ που εμεί οι χειρουργοί, κυρίω τη κοιλιά ή του θώρακο που έχουμε αυτά τα εργαλεία, α το πούμε τα σύγχρονα στα χέρια μα, ε, μα έχουν κάνει να είμαστε τόσο σίγουροι για το αποτέλεσμα, οπότε είμαστε και πιο πιστικοί όταν μιλάμε με του ασθενεί, όπω είναι η περίπτωση όταν ο κόσμο έχει παλινδρόμηση γαστρικών υγρών στον ισοφάγο ή τροφή, τη γνωστή γαστροϊσοφαϊκή πανιδρόμηση που κατά κανόνα οφείλεται στο γεγονό ότι το κάτω μέρος του ισοφάγου αντί να περνάει μέσα από το διάφραγμα και να συνεχίζει στο στομάχι, έχει ανέβει προ τα πάνω, το στομάχι δηλαδή ανεβαίνει πάνω από το διάφραγμα mm. πίσω από την καρδιά και γυρνάνε η υγρά του στομάχου προ τα πάνω και από αυτό δημιουργεί αυτή την κατάσταση ο που λέγεται πανεντρόμηση. Δηλαδή... Εκεί λοιπόν, εκτός της συντηρητική αγωγής που μπορεί να, να έχει με φάρμακα και με διατροφική αλλαγή και με συνήθειε άλλε, η ποιότητα ζωή είναι πολύ άσχημη πολύ συχνά, με χρόνιο άλογο, με χρόνιο βήχα, με χρόνια δυσπνιά, με προβλήματα καούρα και ξυνίδα όπω ξέρει ο κόσμο αναγκάζεται να παίρνει ο κόσμο φάρμακα τα οποία ναι, είναι καλό για ένα διάστημα να τα χρησιμοποιούν, αν όμω είναι μακροχρόνια η χρήση του, σταματάει το οξύ και αυτό οδηγεί σε αυτό τώρα πρόβλημα. Αυτό πρέπει θεραπεύεται με ρομποτική χειρονομία. Αυτή η επέμβαση λοιπόν η οποία γίνεται εδώ και αρκετά χρόνια, εμεί το εφαρμόζουμε αυτό πάνω από 15 χρόνια στην Ελλάδα. υπάρχει τεράστια εμπειρία. εμπειρία και έχουμε μια εμπειρία, η δική μου εμπειρία ξεπερνά τι χίλιε επεμβάσει. Μπαίνουμε με κάτι μικρέ τομούλε μέσα από το δέρμα, δεν κόβουμε του μη. Βλέπουμε το εσωτερικό του σώματο μεγερθισμένο 10-15 φορέ και πάμε και επαναφέρουμε το στομάχι στη θέση του, κλείνουμε το διαδίκτυο διάφραγμα, ούτω ώστε να κουμπάει πάλι ο ίσοφάγο. Ακούγεται πολύπλοκο, αλλά καταλαβαίνει κανεί πόσο ανακουφιστικό. Πόσο εύκολα αποκαθίσταται η υγεία, Δηλαδή πας, Πάρα, πολύ, πάρα πολύ εύκολα. Πότε βγαίνει δηλαδή, από δηλαδή, νοσοκομείο. γίνουν εξετάσει που είναι καστοσκόπηση κάποιε άλλε εξετάσει για να δούμε τη λειτουργία του ισοφάγου και του στομάχου. Ε, ο ασθενή μπαίνει την ημέρα τη επέμβαση. Η επέμβαση με τη δική μα την εμπειρία ξέρει, περίπου κρατάει μία ώρα και ο ασθενή φεύγει την επόμενη μέρα. Μένει από... δηλαδή μία νύχτα στο νοσοκομείο και... και, πότε Εμέρα. είναι, Εμέρα. λειτουργικός, λειτουργικό. Δηλαδή στη Άμεσο. δουλειά του ένα εργαζόμενο πότε Αμπορία. μπορεί να πάει. Αυτό ο άνθρωπο, αν είναι η δουλειά του να μην σηκώνει απότομα βάρη, να πάει σε λίγε μέρε στη δουλειά του. Όχι σε κάτι άλλο ασθενή που είχατε παλιά. Ε, <laughs> Ως, όταν ήταν ανοιχτά τα <laughs> <laughs> κάτι άλλο, πηγαίνανε σε τέσσερι ώρε. Δεν ήταν ακριβώ το ίδιο. Να ρωτήσω τώρα το εξή. Εκτό από τέτοιε επεμβάσει, οι οποίε είναι σημαντικέ. για πιο Αντιμετωπίσιμα προβλήματα. Ακούμε ότι η ρομποτική σε βαριέ περιπτώσει, μιλώ για νεοπλασίε, για καρκίνο. Βέβαια, σε... βέβαια. Οργανωτική σημασία για το ανθρώπινο σώμα. Ε, πάλι με ρομποτική χειρουργική μπορούν να, να έχουν πολύ καλή εξέλιξη. Πριν Θα πάμε εκεί, να, να, να δηλαδή σα πω ότι δηλαδή. πριν από λίγε μέρε κάναμε ζωντανά μετάδοση στο Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο των Φοιτητών Ιατρική. Μία μετάδοση ζωντανά επέμβαση διαφραγματική που όλο το στομάχι είχε ανέβει στο θώρακα. Κράτησε γύρω στι δύο ώρε η επέμβαση και αυτή η γυναίκα στι 24 ώρα έκατσε μια μέρα παραπάνω πήγε σπίτι τη καλά. Στι νεοπλασίε, όταν έχουμε για το στομάχι πρόβλημα ογκολογικό, για το παχύ έντερο, για το ορθό, για το πάνγκρεα, είτε είναι στην κεφαλή, είτε στην ουρά, για επεμβάσεις οι οποίες έχουν σχέση με κακοήθεια στο επινεφρίδιο ή στο σπλήνα ή σε άλλα σημεία του σώματο γενικότερα, στο, στο περιτόνεο, Μπαίνουμε ρομποτικά, δεν ανοίγουμε το κοιλιακό τείχο Έχουμε μελετήσει από πριν πολύ καλά το πρόβλημα και μπαίνοντα μέσα με μεγέθυνση η οποία μα επιτρέπει να είμαστε ανέμακτοι και σίγουρα πιο αποτελεσματικοί στο καθαρισμό λεφαδένων και ό,τι χρειάζεται να γίνει για το ογκολογικό Άρα, κομμάτι. Αλλά γίνονται όλα με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια, καταλαβαίνετε. Ε, ε, βέβαια, καταφέρνουμε να λύνουμε το πρόβλημα το ογκολογικό με μεγαλύτερη ασφάλεια, να μην μεταφέρομαι κύτταρα κάπου αλλού γιατί δεν στάζει αίμα και δεν ακουμπάμε στην νόσο και όλα αυτά σήμερα είναι και το θέμα συζήτηση σε όλα τα συνέδρια παγκοσμίω. Και ακούσα να πεθαίνουν άνθρωποι. Γύρω σα, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα το να προοδεύει η επιστήμη είναι το μεγάλο ζητούμενο.